παιδιού αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης και χτίζονται γερές φιλίες. Οι φιλικές επαφές των παιδιών ξεκινούν από τα 3 ως τα 5 έτη, τότε δηλαδή που το παιδί κάνει την πρώτη του είσοδο είτε στον παιδικό σταθμό ή στον νηπιαγωγείο. Εκεί οι σχέσεις είναι περισσότερο, έχουν περισσότερο σκοπό τη συνύπαρξη, το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση. Από τα 8 όμως ως τα 12 έτη, οι φιλίες αρχίζουν να προσανατολίζονται δυνατά, να έχουν συναισθηματικό δέσιμο και να επηρεάζουν πάρα πολύ δυνατά από εκεί και πέρα τον ψυχισμό του παιδιού, σε όλη του τη ζωή. Για να κρατήσει μια φιλία, οι επίδοξοι φίλοι πρέπει να έχουν πάνω κάτω τα ίδια γούστα και το ίδιο στυλ, αν θέλετε, όπως συμβαίνει με εμάς τους μεγάλους. Καλό θα ήταν να έχουν τα ίδια γούστα. Μπορεί όμως να μην συμβαίνει αυτό πάντα. Ωστόσο, οι ίδιοι φίλοι για να μπορέσουν να παραμείνουν φίλοι πρέπει να έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες, τους ίδιους στόχους, σκοπούς, τις ίδιες αναζητήσεις. Αν και συνήθως για να κουμπώσουν καλά οι φιλίες και οι φίλοι μέσα, κυρίως στο δημοτικό που ξεκινάνε, πρέπει να έχουν συμβαίνει συνήθως να έχουν διαφορετικές προσωπικότητες. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι πιο ηγετικό μπορεί να κουμπώνει πολύ καλύτερα, να δένει πολύ καλύτερα με ένα παιδί το οποίο είναι κάπως πιο χαμηλών τόνων, πιο υπάκουο, για να δημιουργηθεί ένα καλύτερο δέσιμο μεταξύ τους. Στις φιλίες τους, κυρία Ζωγράφου, επεμβαίνουμε. Έχουμε εμείς οι γονείς αυτή την τάση λίγο, δεν μ' αρέσει αυτός ο φίλος, δεν μ' αρέσει αυτή η φίλη πολύ. Πόσο λάθος είναι αυτό, πόσο κακό μπορούμε να κάνουμε στο παιδί? Καλό θα είναι να μην επεμβαίνουμε. Για να επιλέξει ένα παιδί κάποιο άλλο παιδί ως φίλο του, σημαίνει το εξής: ότι του καλύπτει κάποια ανάγκη ψυχοσυναισθηματική συγκεκριμένη, ότι κάτι βρίσκει σε αυτό το παιδί και το κάνει να νιώθει καλύτερα. Πότε όμως θα μπορούσαμε να επέμβουμε? Όταν δούμε ότι υπάρχουν προστριβές, έντονες σχέσεις που οδηγούν σε καυγά, καυγά με βία, τα παιδιά λύνουν τα προβλήματά τους. Όταν όμως δούμε συχνά βία, όταν δούμε ότι το παιδί μας έχει αρχίσει να αποκτά συμπεριφορές που δεν τις είχε πριν και που είναι αρνητικές σε σχέση με αυτό το παιδί που εμείς μεγαλώναμε, τότε ναι, πρέπει λίγο να το δούμε περισσότερο. Επίσης, κάποια άλλη περίπτωση. Όταν οι γονείς επιμένουν να κρεμάνε, όπως το λέω εγώ, φίλους στη ζωή των παιδιών τους. Γιατί τυχαίνει να είναι με τη μαμά φίλη, η άλλη μαμά, τυχαίνει να είναι στον κύκλο και το περιβάλλον. Και εκεί δεν μπορείτε να καταλάβετε και να δείτε πόσο φόρτωμα είναι για τη ζωή ενός παιδιού ένας φίλος που δεν τον επέλεξε. Πάμε σε ένα δύσκολο. Μία νέα θεωρία υποστηρίζει ότι ένα παιδί είναι προτιμότερο να έχει πολλούς φίλους παρά ένα κολλητό, γιατί η αποκλειστικότητα ενθαρρύνει το bullying. Ποια είναι η άποψη σας πάνω σε αυτή τη θεωρία? Όταν ένα παιδί γνωρίζει και συνυπάρχει στο σχολικό χώρο με ένα ή δύο παιδιά, είναι πιο εύκολο να στοχοποιηθεί και να θυματοποιηθεί. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να γίνει το ίδιο ο στόχος του bullying. Όταν όμως είναι σε μία παρέα με πολλά παιδιά, με μεγάλο δίκτυο, αυτόματα και χωρίς να το επιλέγει, χωρίς να το γνωρίζει το ίδιο, προστατεύεται καλύτερα. Είναι ένα σύστημα που το προστατεύει. Όσο περισσότεροι, τόσο πιο καλά. Αληθεύει ότι τα μοναχοπαίδια δυσκολεύονται να κάνουν φίλους? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το βαθμό κοινωνικοποίηση από την οικογένεια, με το πόσο η οικογένεια που έχει το ένα παιδί είναι υπερπροστατευτική και το αφήνει ή δεν το αφήνει, το αφήνει να εμπλακεί σε σχέσεις φιλίας. Αυτό λοιπόν είναι καθαρά θέμα των γονιών. Ωστόσο όμως, τα μοναχοπαίδια έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Συνήθως είναι πιο απαιτητικά, πιο επιλεκτικά και εκλεκτικά από τις φιλίες τους. Και αυτό ίσως εκεί να δημιουργεί ένα μικρότερο πρόβλημα. Τι κάνουμε όταν το παιδί μας έρθει και μας πει: «Μαμά, δεν με θέλουν για φίλο τα άλλα παιδάκια, δεν με έχουν φίλο»? Πρώτα απ' όλα δεν πανικοβαλόμαστε. Το πρώτο. Μετά δίνουμε χρόνο. Η περίοδος της προσαρμογής κρατάει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και έχει να κάνει με το σε ποια ηλικία είναι το παιδί και σε ποια σχολική βαθμίδα είναι. Το νηπιαγωγείο θέλει πολύ χρόνο για να ξεκινήσεις, να προσαρμόζεσαι σε ένα νέο περιβάλλον, να γνωρίσεις νέο κόσμο. Οπότε εκεί αφήνουμε το χρόνο να κυλάει. Τώρα, αν δούμε ότι το παιδί μας ανησυχητικά δεν κάνει παρέα με κανέναν, πρέπει να το συζητήσουμε με τον εκπαιδευτικό, την εκπαιδευτικό της τάξης.
οι δάσκαλοι, κυρίως στο δημοτικό, μπορεί να γίνει μια τέτοια ερώτηση, μαμά δεν έχουν φίλο, ή και στο νηπιαγωγείο, έχουν στα χέρια τους μαγική δύναμη. Έχουν τη δυνατότητα να κολλάνε τα παιδιά μεταξύ τους, να τη δένουν την ομάδα, να τα προσαρμόζουν στο χώρο, το χρόνο, στις απαιτήσεις. Μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Έχουν τεράστια δύναμη στα χέρια τους. Άρα απευθυνόμαστε πρώτα σε εκείνους. Από την άλλη πλευρά, αν δούμε ότι και πάλι το θέμα δεν λύνεται, πρέπει να το ψάξουμε κι εμείς λίγο περισσότερο. Δηλαδή, πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως το παιδί μας παρουσιάζει συμπεριφορές οι οποίες είναι τέτοιες ώστε να αποθούν τα υπόλοιπα παιδιά από κοντά του. Μήπως από την άλλη το παιδί μας είναι υπερβολικά ισοστρεφές και δεν μπορεί να ξεφύγει από μία απομόνωση, να εμπλακεί σε άλλες σχέσεις. Και επίσης, τελευταία, μήπως το παιδί μας κάνει πολύ παρέα με μεγάλους και έχει συνηθίσει σε ένα τέτοιο μοντέλο συναλλαγής, φιλικής συναλλαγής, και δυσκολεύεται να έρθει σε επαφή με τους συνομιλίκους του.